Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 26 Απριλίου, εδώ κοντά σας μέχρι και τις 5.30 με θέματα καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, ορθά κοφτά και προεκλογικά θα μπορούσαμε να πούμε. Σε λίγο θα καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο, την έχουμε ήδη μαζί μας και θα κουβεντιάσουμε με την κυρία Ελιάνα Στέφου, η οποία είναι υποψήφια με το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Τα είχαμε πει με τη συμπαθέστατη Ελιάνα και πριν από λίγες μέρες, να πω ότι είναι ένα από τα πιο νέα σε ηλικία άτομα που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Και μια που είμαστε στην τελική, λίγο πριν μάλλον την τελική ευθεία, στη στροφή θα έλεγα της προεκλογικής περίοδου, να πω πως το ερχόμενο Σάββατο ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στην Λάρισα, την Κυριακή στη Λάρισα θα είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος, στα Τρίκαλα αύριο αργά το βράδυ ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος θα μιλήσει το Σάββατο στις 11.30 στην Πύλη. Σάββατο βράδυ θα έχουμε την κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, τον Μανώλη Γκλέζο, και την Κυριακή 8 ώρα το βράδυ κεντρική ομιλία του ΚΚΕ. Χθες στη Λάρισα είχαμε την κεντρική συγκέντρωση και του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, παρουσία του Πρόεδρου του κ. Αλικάκου. Θα μας πει περισσότερα σε λίγο η κυρία Ελιάνα Στέφου. Να πούμε ακόμα, κυρίες και κύριοι, πως χθες το βράδυ παρακολουθήσετε ολόκληρη τη διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε στα γραφεία του Πασόκ στην Ιπποκράτους ο Βαγγέλης Βενιζέλος σε 7 θεσσαλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους 4 τηλεοπτικούς σταθμούς, TV10, TRT, Άστρα και Θεσσαλία TV, και σε 3 εφημερίδες, Πρωινός Λόγος, Ελευθερία και Νέος Αγώνας. Στα γραφεία του Πασόκ στην Ιπποκράτους βρέθηκε εκ μέρους τηλεόρασης 10 η Στέλλα Χασάπη. Υπέβαλε συγκεκριμένη ερώτηση στο Βαγγέλη Βενιζέλο, τον πρόεδρο του Πασόκ. Ακόμα περιμένουμε έτσι την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα που του έθεσε. Μετά το τέλος συνέντευξης με την κυρία Στέφου θα σας μεταδώσουμε τι ακριβώς ρώτησε η κυρία Χασάπη, τι απάντηση προσπάθησε να απαντήσει ο κύριος Βενιζέλος, και ειδικά για το σκέλος ερώτηση που αφορούσε την κυρία Παναρίτη θα δείτε και τι είπε η κυρία Παναρίτη, για την οποία ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε άγνοια. Δεν θυμάμαι, λέει, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είπε. Θα το θυμίσουμε λοιπόν εμείς μέσα από το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε αμέσως μετά. Τώρα για σήμερα να πω πως λίγο μετά τις 3 και 4 στο στούντιο θα είναι, μάλλον στις 3.30 για να ακριβολογώ, ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ηλίας Βλαχογιάννης. Στις 4.20 περίπου θα φιλοξενήσουμε την υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Χρυσάνθη Γάλλου Δαλκαφούκη, και στις 5 η ώρα μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Τσιτσούλας, υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία, που επικεφαλής είναι ο κύριος Στέφανος Μάνος. Αυτά κυρίες και κύριοι. Να καλωσορίσω τώρα εδώ στο στούντιο την κυρία Ελιάνα Στέφου, να της ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία και βέβαια καλή δύναμη για την συνέχεια της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία έχει ακόμα αρκετό δρόμο, πιστέψτε με, 10 μέρες. Είναι πολλές για να φορτσάρει κανείς αυτό το χρονικό διάστημα. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι και καλώς σας βρήκα. Και να ευχηθώ για μια ακόμα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και για το κόμμα σας, για το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, και για σας προσωπικά. Και βέβαια, αφού έτσι πούμε μερικά πράγματα για σας, εγώ θα ρωτήσω καταρχάς το πώς το τολμήσατε, πώς κατεβαίνετε έτσι υποψήφια, αν λάβω υπόψη και των νεαρών της ηλικίας που έλεγα προηγουμένως. Δεν ξέρω αν υπάρχει υποψήφιος πιο νέος από εσάς, αλλά είστε στο, μπορώ να λέμε την ηλικία σας, γιατί είστε πολύ μικρή ακόμα, είστε στο 25 και κάτι, όσο ακριβώς χρειάζεται για να έχει κάποιος το δικαίωμα του εκλέγεστε. Ακριβώς. Όπως έχω ξαναπεί, ενημερώθηκα για το κόμμα, για το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, και είδα ότι είναι πρωτοποριακό, είναι σταθερό, έχει αξίες, έχει αρχές. Και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχω δει, όσο έχω δει, από τα υπόλοιπα. Και έτσι, στην αρχή ασχολήθηκα με την Ομαρχιακή εδώ στα Τρίκαλα, τρέξαμε για να γίνει γνωστό, να κάνουμε τα γραφεία μας, και σιγά σιγά και οι υπόλοιποι από την Ομαρχιακή με προέτρεψαν να... Οφείλω να πούμε πάντως, και να το αναγνωρίσουμε αυτό, πως ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας από μια αρχική σκέψη, όπως μου μετέφεραν πολλά στελέχη του,
Ο σπόρος αρχικός λέπισε πέρσι τον Αύγουστο. Τον Νοέμβριο πήρε σάρκα και οστά και μέσα σε μόλις 4 μήνες έχει μια πολύ έτσι δυναμική παρουσία σε όλη την Ελλάδα με ψηφοδέλτια σε όλους τους νομούς. Και πέρα από τον αρχικό πυρήνα που μπορεί να πει κανείς ότι οι στρατιωτικοί διακρίνονται για την οργάνωση και τη μεθοδικότητά τους. Δεν φτάνει όμως αυτό, φαντάζομαι. Όχι, βέβαια, δεν φτάνει μόνο. Κατάφερε μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα. Όχι απλά να πάρει σάρκα και οστά, αλλά να έχει, όπως είπα και πριν, μια πολύ έτσι, δυναμική παρουσία. Είναι άθλος αυτό που έχει καταφέρει ο Σύνδεσμος, που έχουμε καταφέρει βασικά μέσα στο Συνδέσμο όλοι μαζί, γιατί μέσα σε σχεδόν 5 μήνες έχουμε ανοίξει γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν πάνω από 20 γραφεία. Και να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν πόροι. Όλα είναι από την καλή καρδιά, να πω, των μελών και όσοι έχουν πιστέψει στο Σύνδεσμο. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πάει πολύ μπροστά, έρχεται κόσμος, ενημερώνεται, θέλει να ακούσει και το Σύνδεσμο. Και όπως είπατε, όχι μόνο από, και δεν αγκαλιάζεται μόνο από απόστρατους αξιωματικούς και σωμάτων ασφαλείας, γιατί είπαμε, αυτή ήταν η αρχική που είχαν την ιδέα, που στηριχτήκαμε πάνω σε αυτό. Αλλά κατά κύριο λόγο κατακλείζεται από πολίτες, λέγοντας ότι δεν είχαν την ιδιότητα του αποστράτου. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας και είχα τη χαρά εδώ και τη μοίρα φιλοξένωση τον κύριο Διαμάντη. Είχε έρθει από την Αθήνα τότε στα πλαίσια της ιδρυτικής προσπάθειας που κάνατε. Ότι μου έχει τονίσει ότι ξεκινάμε μια ομάδα αποστράτων από σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά από εκεί και πέρα, η φιλοδοξία μας είναι να ανοίξουμε το κόμμα στον κόσμο, στην κοινωνία. Και οφείλω να πω ότι, σαν βεντάλια θα έλεγα, άνοιξε. Και όντως, μάλιστα, ίσως και περισσότερο από όσο περιμένατε, από τις αρχές προσδοκίες σας. Έχει ανοίξει και αυτό φαίνεται σε κάθε συγκέντρωση που γίνεται στην Ελλάδα. Βλέπουμε, εγώ ενημερώνομαι και όπου μπορώ πηγαίνω. Βλέπουμε ότι προσεγγίζονται από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν κατά κύριο λόγο. Και ας μην ανήκουν. Δεν σημαίνει ότι καθένας θέλει να ανήκει κάπου, να ενημερωθεί. Να ασθενιστεί κάτι για να έχει δύναμη ο σταυρός του. Βέβαια, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αφού μιλάμε για απόστρατους, μιλάμε και για μια σχετική ηλικία. Ναι. Να όμως που εσείς εκπροσωπείτε το εντελώς αντίθετο άκρο, την νεολαία, την νέα γενιά, και θα μπορούσα να πω έτσι τέτοιου είδους παρουσίες ουσιαστικά στέλνουν και το μήνυμα της ανανέωσης, της ελπίδας ότι κάτι καλό μπορεί να ξεκινήσει όχι μόνο μέσα από το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, γενικά από όλα τα κόμματα στα οποία νέοι αποφασίζουν να δώσουν ενεργά το παρόν. Όλοι είμαστε απαραίτητοι και οι μεγαλύτεροι με την εμπειρία τους έχουν το δικό τους τρόπο να προχωρήσει ο Σύνδεσμος και εγώ με το δικό μου τρόπο ως νεότερη έχω να μιλήσω και σε νεότερα άτομα που μπορούν να με ακούσουν. Γιατί έχω πιστέψει σε αυτό και θέλω να το προωθήσω, δηλαδή να ακουστεί. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη βούληση να πράξει. Είναι σημαντικό το γεγονός και πρέπει να το επισημάνω. Το έλεγα έτσι και μου το μετέφεραν και πολλοί οι οποίοι παρακολούθησαν και την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, πως όταν ένα νέο σε ηλικία άτομο με φρέσκες ιδέες και με ολοκληρωμένη άποψη και δομή στη σκέψη εκφράζει τις απόψεις του χωρίς αυτό τον ξύλινο πολιτικό λόγο, δεν μπορεί παρά να βγαίνει αυτό που έλεγα προηγουμένως ως αισιόδοξο μήνυμα. Και αυτό είναι που οφείλω να επισημάνω και στην κουβέντα που κάνουμε έτσι, αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να αντιπροσωπεύσω κάτι ξύλινο. Είμαι νέα και δεν έχω μάθει σε κάτι διαφορετικό. Και ούτε θέλω να μάθω. Θέλω απλά να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου με βάση. Γιατί τώρα ξεκινάω και η αλήθεια είναι ότι 25 χρονών δεν μπορείς να ξέρεις πολλά. Αλλά κάθε μέρα δέχομαι πληροφορίες, μαθαίνω, αλλά με τον τρόπο μου τα μεταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Μια που βάλαμε μπροστά την ηλικία, η οποία επαναλαμβάνω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη, δομή στη σκέψη γενικότερα και στον τρόπο έτσι. Όχι απλά στη σκέψη, αλλά και τη καθημερινότητά σου. Επειδή μιλάς έτσι τη γλώσσα της αλήθειας, θα σε ρωτήσω λοιπόν, σου δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι είσαι νέο σχετικά άτομο που κατεβαίνεις στις εκλογές? Δηλαδή κατά πόσο μπορείς, αν το έχεις αντιμετωπίσει, να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη για τις ιδέες σου, τις απόψεις σου, για αυτές που μάχεσαι? Έχεις από μια μεριά τη φλόγα, τον ενθουσιασμό, το πιστεύω, την αλήθεια, την κατάθεση ψυχής, να το πω έτσι, χωρίς σύγχρονες υπερβολές που κάνεις. Αυτό. Από τη μέχρι τώρα έτσι, η εμπειρία σου δείχνει να είναι ικανό να συγκεντρώσει πάνω σου ψηφοφόρους, φίλους, γνωστούς οι οποίοι θέλουν να σε εμπιστευτούν? Εγώ βλέπω ότι είναι ικανό
να περάσω στον άγνωστο για μένα άνθρωπο που είναι δίπλα μου, ότι αξίζει να μ' ακούσει και μέσω μένα το σύνδεσμο. Και αυτό φαίνεται σιγά σιγά, γιατί ήδη ακούμε πόσο καιρό ότι θέλουμε νέα άτομα. Και το νέα το λέω και σε ηλικία και σε πρόσωπα, να μην έχουν ξανεμφανιστεί στο προσκήνιο αυτό. Αλλά να μπει εμπιστοσύνη και καθαρότητα πάνω απ' όλα. Αυτό. Τώρα, εδώ είμαι. Και ιδιαίτερα θα πούμε και πιο μετά για μια πρόσκληση, να με γνωρίσουν. Θα την πούμε τώρα σε λίγο. Ναι. Γιατί ομολογώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν την πρόσκληση όμως για αύριο, να πάμε λίγο στο χθες. Επειδή μιλήσατε προηγουμένως για συγκεντρώσεις. Χθες, το είπα και στο ξεκίνημα, είχατε μια συγκέντρωση, κεντρική συγκέντρωση θα μπορούσα να την πω, στη Λάρισα. Παρουσία του Πρόεδρου του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας. Ήσασταν εκεί. Είχα πάει, για πέστε μου λίγο έτσι, τι ακριβώς διαμέθηκε, τι συζητήθηκε και με τι εντυπώσεις έρχεστε σήμερα από τη χθεσινή συγκέντρωση. Πήγαμε σχεδόν όλο το Πεντεμελές και παραπάνω και φίλοι βέβαια στη Λάρισα. Πρέπει να πω ότι το πνευματικό που ήταν κλεισμένο ήταν γεμάτο από κόσμο. Σίγουρα φίλοι του συνδέσμου, αλλά και σίγουρα άγνωστοι που ήθελαν να ενημερωθούν. Ίσως από εγώ όταν πήγα, σταμάτησα με το αυτοκίνητο, μία κυρία μου λέει: τι γίνεται εκεί, λέει, τι συγκέντρωση είναι. Και λέω: από το τάδε κόμμα. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένη και λέει: θα στείλω τον άντρα μου, γιατί η ίδια δεν μπορούσε. Λέει: θα έρθει να ενημερωθεί. Μπράβο, λέει: προχωρήστε μπροστά για κάτι καινούριο. Και μέσα στην αίθουσα είδα ότι αγκάλιασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήρθαν κατευθείαν να καταγράψουν το γεγονός αυτό. Ο κύριος Αλικάκος μας εμψύχωσε ακόμα περισσότερο, γιατί μας μετέφερε και πώς πάει ο σύνδεσμος. Πάλι μιλήσαμε για τις θέσεις μας. Και γενικά ήταν και μια συγκέντρωση έτσι, της Θεσσαλίας, να βρεθούμε και όλοι από κοντά πάλι. Ήταν πολύ καλά. Σας έδωσε δύναμη, φαντάζομαι. Βέβαια. Κουράγιο, έτσι, σας εμψύχωσε. Αυτό αντιλαμβάνομαι τα λεγόμενά σας. Αλήθεια, τι νέα σας έφερε από την Αθήνα, τι μετέφερε όσον αφορά την απήχηση του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας? Ότι προχωράει δυναμικά. Ότι πάλι στην Αθήνα δεν αγκαλιάζουν τα μέσα, δεν ακούγεται, αλλά γενικά προχωράει δυναμικά από πίσω. Έρχονται νέοι άνθρωποι πάλι. Και γενικά μπαίνουν στο σύνδεσμο, ακούγοντάς το έστω και μόνο. Πάντως, πρέπει να πούμε, έτσι να επανέλθω σε κάτι που είπαμε, ότι αυτή την ώρα έχουν προσχωρήσει στις τάξεις του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας άτομα από όλες τις ηλικίες και από όλους τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους. Μου έλεγαν και έτσι στελέχη εδώ της τοπικής επιτροπής, ο κύριος Τάσιος, ο κύριος Μιχαηλίδης, αλλά και ο κύριος Ευγενίδης, υποψήφιος του Συνδέσμου στο νομό Καρδίτσας, πως είναι πάρα πολλά τα άτομα από όλους τους χώρους που απαρτίζουν και τους συνδυασμούς και γενικά έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Ναι, έχουμε από όλους. Καθηγητές πανεπιστημίου, ακριβώς, ναι. Επαγγελματίες, επιστήμονες. Ακριβώς, έχουμε από όλους τους χώρους. Άνθρωποι του ΜΟΧΘΟΥ. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν είναι από μία πλευρά ανθρώπων σε αυτό το σύνδεσμο. Είπαμε, ξεκίνησε από μία πρωτοβουλία από στράτων, αλλά είναι άνθρωποι του ΜΟΧΘΟΥ και οι ίδιοι. Δηλαδή, υπηρέτησαν την πατρίδα τους για 35 χρόνια και βάλε. Και είναι μέσα στο ΜΟΧΘΟ, οπότε δεν έχει να ξεχωρίσει από κάποιον διαφορετικό που θα έρθει. Μάλλον δεν είναι διαφορετικός. Καταπλήττεται από όλους. Για να έρθω λίγο σε εσάς. Θυμάμαι την πρώτη φορά, μου λέγατε ότι τελειώσατε τη σχολεία, το τμήμα ανακαίνησης και αποκατάστασης κτηρίων. Δεν μπορέσατε όμως να... Όχι. Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους πια νέους. Και αυτό είναι δυστυχώς ο κανόνας. Οι εξαιρέσεις, ελάχιστες, δεν μας δίνουν πια τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε ότι οι νέοι μπορούν να δουν προκοπή στον τόπο τους. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το συζητάτε πάρα πολύ με αρκετούς συνομιλικούς σας. Περιγράψτε μου λίγο έτσι μια κατάσταση που εμείς την ακούμε, αλλά δεν τη βιώνουμε, γιατί αν μη τι άλλο, ο καθένας από εμάς στην ηλικία που βρίσκεται έχει ήδη χαράξει το δρόμο του. Τώρα με την πρωτοβουλία που έχω πάρει να κατέβω στις βουλευτικές, ακούω ακόμα πιο έντονα την ανησυχία και την αποθλίωση μερικές φορές για τους νέοι προς εμένα, ότι και τι θα κάνετε, δηλαδή πού θα δούμε μέλλον. Αυτό προσπαθούμε με προτάσεις που έχουμε δώσει και για την εργασία ακόμα, να δείξουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι πως είναι τώρα, ακόμα νέοι έχουν τάσεις φυγής. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό θέλω να το δούμε λίγο. Τώρα εσείς είπαμε ότι σπουδάσετε κάτι. Το θέλατε. Προσπαθήσετε να βρείτε δουλειά, θέσεις εργασίας στον τομέα σας. Δεν μπόρεσατε.
Βέβαια, υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση στην οποία δηλώνεται παρόν τώρα. Αλλά να πάρουμε παραδείγματος χάρη τους νέους που τέλειωσαν, και αλλά δεν υπάρχει κάτι. Έστω και μια στοιχειώδης απασχόληση ή μια οικογενειακή επιχείρηση να υπάρξει μια συνέχεια. Για τους νέους αυτούς υπάρχει ακόμα η συντήρηση από την οικογένεια, συντηρούνται. Δηλαδή με το χαρτζιλίκι κυκλοφορούν. Υπάρχουν ηλικίες από τα 22 και μετά, ας πούμε, μετά τις σπουδές, κάπου εκεί, και μέχρι τα 30 συντηρούνται. Και παραπάνω. Ακόμα υπάρχουν από το. Μας δίνουν οι γονείς. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και μάλιστα και άνθρωποι που έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά, τώρα κάνουν ένα βήμα πίσω. Εκεί που ανήλθαν τα φτερά του να κάνουν μια οικογένεια ή κάναν κάποια δουλειά, τα μαζεύουν πάλι προς τα πίσω. Πάλι ξαναγυρίζουν κάποιες οικογένειες με τους γονείς. Νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι άσχημο. Ποιο είναι έτσι το περιεχόμενο των συζητήσεων που κάνετε με συνομιλικούς και με άτομα λίγο μεγαλύτερα, τα οποία, όπως είπαμε τώρα, αντιμετωπίζουν αβέβαιο παρόν και δυσίωνο κυριολεκτικά μέλλον? Πού εστιάζεται έτσι τα? Εστιάζουν, λένε τι άλλο να κάνουμε, πάρουμε και άλλα πτυχία. Γιατί έχουν και χρόνο πάρα πολύ. Κάθονται. Να πάμε να κάνουμε τα πτυχιακά, να φύγουμε. Το κοιτάνε και αυτό. Αυτή είναι. Αυτή η τάση φυγής, μου την είχατε επισημάνει και την προηγούμενη φορά, εξακολουθεί να υφίσταται, έτσι? Εξακολουθεί, ναι. Βλέπεις ακόμα νέους που ψάχνουν για το ιστορικό. Βέβαια είναι δύσκολο βήμα. Πολλοί το λένε. Λίγοι το κάνουν, αλλά το δεδομένο χρονικό διάστημα το έχουν κάνει αρκετοί. Υπάρχουν άτομα που να φύγαν και να έχουν βρει έστω το δρόμο τους τώρα στο εξωτερικό. Πολύ καλύτερα από εδώ, ασυζητητή. Κάνουν πραγματικά αυτό που θέλανε εκεί που πήγανε. Και αν όχι αυτό που θέλανε, σίγουρα όμως έχουν τακτοποιήσει τη ζωή τους. Βασικό. Να τώρα αυτό που λέτε. Κάνουν αυτό που θέλανε. Είπατε προηγουμένως πως πολλά από τα παιδιά που τέλειωσαν και τώρα βρίσκονται στην ενεργεια ψάχνονται, το λέω εντός εισαγωγικών, να κάνουν μεταπτυχιακό, να τελειώσουν και άλλη σχολή. Εγώ να σας βάλω ένα προβληματισμό μου όμως στην κουβέντα. Δεν ξέρω αν φτάνει το να πάρει κάποιος νέος στην Ελλάδα ένα πτυχίο ακόμα ή να κάνει και ένα μεταπτυχιακό. Πολλά από αυτά δυστυχώς αποτελούν, ίσως να ακούγεται βαρύ, άχρηστες γνώσεις, πτυχία τα οποία είναι χωρίς αντίκρισμα. Γιατί δυστυχώς διαχρονικά, και εδώ έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης τα δύο κόμματα που ασκήσαν εξουσία, αλλά και τα κόμματα της αριστεράς που το ανέχτηκαν ή είχαν τους δικούς τους έτσι προσανατολισμούς στον πανεπιστημιακό χώρο, ποτέ δεν συνδέθηκε η απόκτηση γνώσεων και πτυχίου με τον παραγωγικό τομέα. Ναι. Ποτέ δεν, στην Ελλάδα δεν υπήρξε ένα σχέδιο που να έβγαζε μορφωμένους ανθρώπους που να μπορέσουν όμως να αξιοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Άχρηστη, μάλλον βιομηχανία παραχώρησης άχρηστων τίτλων. Αυτό ήταν. Μέγιστο λάθος αυτό. Αυτό που έχω πει και την άλλη φορά, ότι μας λέγανε πάτε να σπουδάσετε και θα βρείτε όλο το δρόμο σας. Δεν γίνεται να το βρούμε όλο το δρόμο μας με σπουδές μόνο. Θα έπρεπε μάλλον και θα πρέπει να βγαίνουν άτομα τα οποία μπορούν να προωθηθούν σε κάθε κλάδο. Δεν γίνεται να είναι αμέτρητοι σε κάποια ειδικότητα και όλοι αυτοί να θέλουν να βρουν δουλειά πάνω στο αντικείμενο. Είναι φυσικά δυνατόν αυτό. Τώρα για πέστε μου, από την μέχρι τώρα εμπειρία στην προεκλογική αυτή περίοδο, η οποία βρίσκεται στην κορύφωσή της, τι έχετε κάνει, δηλαδή έχετε κάνει επαφές, περιοδίες? Όπου έχω κινηθεί για να μιλήσω με κόσμο, δεν έχει γίνει ανακοινώσιμο, όπως γίνεται στην εφημερίδα που βλέπουμε ότι τάδε ώρα θα είμαι εκεί. Δεν ξέρω αν θα το κάνω σίγουρα, ότι θα κλείνω ραντεβού, γιατί δεν μπορώ να το αντιπροσωπεύσω και 100%, αλλά σίγουρα είναι ότι πάω σε κάποια μέρη και ίσως με γνωστούς που κανονίζουμε κάτι, όποιος θέλει να με γνωρίσει. Σε χωριά έξω, στην περιφέρεια? Ναι, έχω πάει σε κάποια μέρη. Αυτό γίνεται ομαδικά, δηλαδή? Ομαδικά, ναι. Σίγουρα έχω την οικογένεια που με στηρίζει, τους φίλους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι από δίπλα μου και με βοηθάνε σε αυτή τη δράση μου. Και από το σύνδεσμο έχω άτομα τα οποία πιστεύουν και με βοηθάνε. Αλήθεια, για τους συνομήλικους το είπαμε. Ναι. Άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία. Με που σας αντικρίζουν, που κουβεντιάζουν, τι σας ρωτάνε και τι ακριβώς έτσι είναι αυτό που ζητάνε από ένα άτομο σαν εσάς? Λόγω ηλικίας ή θα περιφρονήσουν λίγο, αλλά δεν πειράζει, ή θα το δουν πολύ θετικά, μπράβο κορίτσι μου, έτσι μπροστά, θέλουμε νέα άτομα. Και αυτό παίρνουν έτσι περισσότερο θάρρος με τις κουβέντες τους, μου λένε και τα προβλήματά τους.
Όλοι έχουν τα δικά τους και ακούω. Ζυμώνεσαι σιγά σιγά σε αυτό το προεκλογικό μοντέλο. Μαθαίνεις. Ακριβώς. Είναι χρήσιμη εμπειρία και εκτιμώ ότι θα μπορέσει να την μετουσιώσει και σε πράξη έτσι, και από την επόμενη μέρα. Να το βάλω λίγο ποιοτικά και ποσοτικά. Ποιος ακριβώς είναι ο προσωπικός στόχος για σένα σε αυτές τις εκλογές, αλλά και αν θες γενικότερα του συνδέσμου της Εθνικής Ενότητας. Τι θα ήταν, να το πω αλλιώς, τι θα ήταν αυτό που θα έκανε εσάς προσωπικά, αλλά και το σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας να νιώσει ικανοποίηση όταν το βράδυ θα έχουν κλείσει οι κάλπες και θα αρχίσει η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Κατά κύριο λόγο, όλη η πορεία που έχουμε, με την έννοια ότι θέλουμε κάποιον να μ' ακούσει, και εμένα και τους υπόλοιπους υποψηφίους, έχει ως σκοπό να γνωρίσει ο κόσμος το σύνδεσμο, να γίνει γνωστό. Δηλαδή, και ο σκοπός μας είναι να μπει στη Βουλή κατά κύριο λόγο. Αν δεν μπει, τουλάχιστον ένα ποσοστό το οποίο θα είναι αξιοπρεπέστατο. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να παρακαλέσουμε για κάτι το οποίο δεν πιστεύει ο άλλος. Και αυτό μας, δηλαδή, με τις κινήσεις μας, πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα που θα έχουμε θα είναι τουλάχιστον από καρδιάς. Αυτό. Ούτε μόνο γνωριμιών, ούτε. Τι άλλο να πω. Γενικά όχι υποχρεώσεων, πώς να το πω αλλιώς. Για πες μου κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Για πες μου, Λουίτσα, θέλω από τη μέχρι τώρα πάλι εμπειρία. Οι ψήφους που θα δώσουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες την Κυριακή, από την μέχρι τώρα εμπειρία σου, έτσι θέλω, θα είναι ψήφους διαμαρτυρίας και εκτόνωσης, ψήφους προοπτικής, ψήφους απλά τιμωρίας, πώς έτσι. Αυτό που έχει ακουστεί είναι μικρά κόμματα. Τώρα αυτό, και εμείς είμαστε ένα μικρό κόμμα, αλλά με μεγάλη δυναμική και με ανθρώπους πίσω που έχουν παλέψει, δηλαδή να υπάρχουν αληθινή στοιχεία, το πώς θα υπάρχει ένα πρόγραμμα, να είναι όλα με αρχή και τέλος στις σκέψεις μας. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα σε αυτό. Οι νέοι ψηφοφόροι, όχι αυτοί που θα πάνε ψηφίσουν μόνο πρώτη φορά, γενικά οι νέοι ή σε ηλικία, ποια είναι η αίσθησή σας, θα πάνε να ψηφίσουν? Γιατί και εδώ γίνεται πολλή συζήτηση ότι η οργή, η αποστροφή, η απογοήτευση των νέων ανθρώπων θα εκφραστεί με το γύρισμα της πλάτης στην κάλπη, δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Εγώ έχω να πω στους νέους ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, γιατί η ψήφος είναι του καθενός δικαίωμα και ίσα ίσα που η ψήφος είναι δύναμη. Αυτό που λένε μαγκούρα, και μας το είπε και ο κύριος Αλικάκος χθες, να τους πάρουμε τη μαγκούρα, δεν χρειάζεται μαγκούρα, το γιαούρτι ούτε τίποτα, είναι η ψήφος. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διώξουμε αυτά που δεν θέλουμε μέχρι στιγμής ή αυτά που μας έφεραν εδώ που έχουμε έρθει τώρα. Μακάρι να πάνε να ψηφίσουν και ό,τι πιστεύουν. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο νέοι, ό,τι πιστεύουν ότι είναι καλό για τη χώρα, για να πάει μπροστά, να το πράξουν με την ψήφο τους. Αυτό είναι το μήνυμα, να πάνε. Γιατί το να μην πάνε πλέον δεν μετράει θετικά. Τώρα, είχαμε συνηθίσει οι υποψήφοι να κάνουν προεκλογές συγκεντρώσεις, ομιλίες, περιοδίες. Αυτά είναι τα κλασικά, έτσι, τα κλασικά, μέσα. Ναι. Εσύ βέβαια επέλεξες και έναν διαφορετικό τρόπο, τον περιέγραψες. Αλλά δεν ξέχασες και την νιώτη σου και την καθημερινότητά σου. Το λέω γιατί αύριο ετοιμάζεις κάτι πολύ όμορφο για τους φίλους, γνωστούς και για όλους όσους θέλουν, φαντάζομαι, να γνωρίσουν και εσένα και το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Έχω μπροστά μου και μια καλέστη πρόσκληση. Θα μας την πεις εσύ όμως. Βέβαια. Και το οργανώνεις. Αύριο 9 η ώρα έχουμε στο Καμπρίνου, στην Ασκληπίου, στο καφέ, μια πρόσκληση γνωριμίας. Και η γνωριμία είναι να γνωρίσουν εμένα και μέσα από μένα και το σύνδεσμο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να μιλήσουμε. Το περιμένουμε αυτό. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Ό,τι θέλει, ανεξαρτήτου. Εδώ είμαστε να μας γνωρίσει. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι ο άλλος, από πού είναι. Είμαι εκεί για να μιλήσουμε. Δεν θα βγάλω λόγο. Δεν βγάζω εγώ τέτοια. Δεν με αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Ούτε μπορώ να το κάνω. Παρέα στην παρέα, θα μιλήσουμε. Αυτό. Εκτιμώ ότι θα είναι πολύς ο κόσμος που θα δώσει το παρόν. Μακάρι. Αύριο το βράδυ. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και έτσι μια ηθική στήριξη και για σένα προσωπικά, αλλά και για το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Και το γεγονός ότι δεν αποκλείεται κανένας από αυτή την μάζοξη. Δίνει σε όλους εμάς το δικαίωμα που είμαστε και μιας ηλικίας να δώσουμε το παρόν. Έτσι, βέβαια, όλοι. Ανοιχτά είναι, είπαμε. Είναι ανοιχτή πρόσκληση για όλους. Κανένα λοιπόν, δεν εξαιρείται.
Αυτά είναι για αύριο. Ναι. Για τις επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ που λύγει η προεκλογική περίοδος, έχετε κάτι συγκεκριμένο ότι και εσείς προσωπικά και ο σύνδεσμος? Γενικά είμαστε, έχω στα φυλάδια που έχω βγάλει, έχω και το γραφείο του συνδέσμου το οποίο μπορούν να με βρούνε. Έχουμε και το περίπτερο στην Ασκληπιού. Τώρα για πρόγραμμα για πιο έτσι. Αυτό ίσως βγάλω στην εφημερίδα, το σκεφτόμαστε ακόμα, δεν ξέρω τέτοιο, αλλά σίγουρα είναι ότι πηγαίνω. Μέχρι. Ίσως δεν είναι με ραντεβού όμως. Είναι όμως με κάποιον που θα είναι σε αυτό το χωριό και θα ενημερώσει τον κόσμο και θα το μάθουν. Καλά, τώρα και για να το ξέρουν και οι ίδιοι υποψήφοι, αυτά τα περίφημα ραντεβού και τα προγράμματα σπανίως στηρούνται και στη τελική ανάλυση. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο να επισκέπτεται σε χωριά και να ακούς. Και τα πραγματικά προβλήματα. Τι συμβαίνει. Γι' αυτό δεν κλείνω ραντεβού. Αλήθεια το γεγονός ότι ακόμα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο βλέπουμε στοιχεία από τις προηγούμενες. Ναι. Συγκεντρώσεις, πλαστικά σημειάκια, τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις και επιτρέψτε μου να πω κοκορομαχίες που δεν ξέρω αν πραγματικά ωφελούν τους πολιτικούς. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν ωφελούν το ίδιο το εκλογικό σώμα. Πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε? Εμένα προσωπικά δεν με αντιπροσωπεύουν κοκορομαχίες και τέτοια. Είμαι άνθρωπος του οποίου μπορώ να μιλήσω σχετικά ήρεμα, να πω τις απόψεις μου, να πει όλες τις απόψεις του, τις δέχομαι. Να ανταλλάξουμε γενικά κουβέντες, νορμάλ, όχι να κάνουμε κοκορομαχίες. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Το γεγονός ότι αυτές οι εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, πολλοί λένε ότι είναι πιο κρίσιμες στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Σας κάνει να είστε επιφυλακτικοί για το πώς θα πορευτεί στην κάλπη ο Έλληνας? Και να προσθέσω και κάτι εδώ σε αυτό. Εκτιμάτε ότι θα πάμε εμείς οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουμε και θα είμαστε ενημερωμένοι? Θα γνωρίζουμε ο καθένας μας πραγματικά τι συμβαίνει? Θα μπορούμε να αξιολογήσουμε την στάση των κομμάτων? Να το πω έτσι πολύ απλά, θα πάμε να ψηφίσουμε αυτή τη φορά όρημα και υπεύθυνα? Από ό,τι έχουμε δείξει, μας έκαναν να μην είμαστε όρημοι και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, με όλο τον τόρο που έχει γίνει, γιατί είναι ιστορικές οι εκλογές αυτές, πιστεύω ο κόσμος να πάει να ενημερωθεί έστω για κάτι που θέλει να ψηφίσει. Να πάει να ενημερωθεί, να ξέρει τι είναι αυτό που ψηφίζει. Να γνωρίζει που πάει η ψήφος του. Τώρα ακούω βέβαια και πολλές αντιδράσεις, ότι θέλουν να ψηφίσουν κάτι μόνο και μόνο έτσι για να ψηφίσουν αυτό που έχει κινηθεί ένα μικρό κόμμα. Δεν το βρίσκω και πολύ σωστό, από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τι είναι ένα μικρό κόμμα. Καλό είναι να ενημερωθεί ο κόσμος. Να πάρει πρωτοβουλία από μόνος. Εμείς κάνουμε, κάθε κόμμα πιστεύω, κάνει το αδύνατο δυνατό, όπως και εμείς, να το κάνουμε γνωστό. Μετά είναι στο χέρι του καθενός να πάρει πρωτοβουλία, να ακούσει δύο πράγματα. Επειδή είπατε για μικρό κόμμα, που τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα έτσι είναι και ο Σύνδεσμος της Εθνικής Ενότητας, ακούγεται αυτό κατά κόρον. Θα ψηφίσουμε μικρά κόμματα. Ναι, το ζήτημα είναι, φτάνει απλά και μόνο να ψηφίσει κάποιος ένα μικρό κόμμα? Αυτό θα δώσει λύση και προοπτική την επόμενη μέρα? Εγώ θα μιλήσω από το Σύνδεσμο και άκουσα σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά που έλεγε ότι τα μικρά κόμματα μπορούν να λένε πιο εύκολα λόγια, γιατί ίσως πιστεύουν ότι δεν θα είναι μπροστά για να τα κάνουν πράξη. Εγώ έχω να πω ότι αυτό που μου δείχνει ο Σύνδεσμος μπορεί να κάνει πράξη, γιατί όλα είναι κάτω από μελέτη αυτά που έχει πει και αυτά που λέει στις προτάσεις του. Και υπάρχουν από πίσω άνθρωποι που τρέχουν για την οικονομία, για πολλά πράγματα. Και έτσι, δηλαδή είναι μικρό κόμμα στην αρχή γιατί είναι νωρίς, αλλά από πίσω έχει μεγάλη δύναμη. Αυτό έχω να πω για τα μικρά κόμματα, από την πλευρά μου. Τώρα, να εστιάσουμε λίγο στο Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Έχω μπροστά μου εδώ και το φυλάδιο. Μιλάτε για κάποιες βασικές αρχές και προτάσεις. Αξίζει τον κόπο, νομίζω, να τις αναφέρουμε. Όσον αφορά το καταστατικό που εγώ εστερνίστηκα της αρχής και μου πήγε σαν Ηλιάνα, είναι ότι κανείς πρώην και ενήν βουλευτής δεν θα μπορεί να πάρει μέρος σε βουλευτικές εκλογές. Δεν δεχόμαστε κανέναν πρώην που να έχει ασκήσει την εξουσία του. Δεν θέλουμε κανέναν πρώην και έναν βουλευτή και υπουργό. Μετά, μέγιστη διάρκεια κοινοβουλευτικής θητείας είναι 8 ετία. Θεωρούμε ότι είναι αρκετό 8 χρόνια. Όσο καλός και αν είσαι, όσο μπορείς να δώσεις, να τα δώσεις για την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι αξιολόγοι άνθρωποι που μπορούν να, με το λιθαράκι του να πάνε μπροστά.
Ακόμα κατάργηση, λέμε κατάργηση της σύντατης των βουλευτών και της ασυλίας που έχουν οι βουλευτές. Γενικά κάποια πράγματα τα οποία... Μιλάτε και για κατάργηση, από ό,τι βλέπω εδώ, στη σύνταξη και των λοιπόν αιρετών οργάνων. Βέβαια. Φαντάζομαι να αναφέρεστε σε δημάρχους, σε όλους αυτούς που παίρνουν. Ναι, γιατί δεν πρέπει να είναι ένα επάγγελμα όπως έχει γίνει πλέον. Το ίδιο αναφέρεται και για τους λαθρομετανάστες, από ό,τι βλέπω. Κατάργηση υφιστάμενης ευνοϊκής νομοθεσίας που υπάρχει για τους λαθρομετανάστες. Ψήφιση νόμου αντιστοίχου των λοιπόν ευρωπαϊκών χωρών. Από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν πρέπει να διαφέρουμε σε κάποια πράγματα. Γιατί να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα και να υπάρχουν όλοι ένα μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών, οι οποίοι είναι παράνομοι, αλλά να έχουν μια ασυλία, κάποια ευνοϊκή στάση απέναντί τους τόσο μεγάλη. Πάντως να πούμε ότι και πολλοί από αυτούς τους οικονομικούς μετανάστες, λαθρομετανάστες, δεν τους βρίσκει σύμφωνο στην παραμονή τους στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι την Ελλάδα την έχουν για έτσι, ενδιάμεσο σταθμό. Δηλαδή, να φύγουν θέλουν. Να φύγουν. Αλλά μένουν στάσιμοι. Περιέργως η χώρα μας πριν από πολλά χρόνια υπέγραψε αυτό το περίφημο Δουβλίνο 2 που τις δίνει τα χέρια. Ομολογώ ότι... Τους κρατάμε εδώ πέρα στάσιμους κι εμείς. Ομήρους. Ομήρους. Και εξαθλειωμένους, και ξέρετε, εξαθλίωση πολλές φορές γεννά όλα όσα... Όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ακριβώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν δικαιώματα. Αυτό ακριβώς. Δεν αυτό έχουν ακριβώς. Από κάτι άλλο, απλά δεν γίνεται και άλλο αυτό που υπάρχει. Τώρα, κάτι αναφορά και στη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στενάζουν. Φαντάζομαι θα το ξέρετε καλύτερα από μένα και από την οικογενειακή επιχείρηση. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να υπάρξει επιχειρηματίας που να νιώθει καλά με αυτά που συμβαίνουν γύρω του και όταν κάνει ταμείο. Πολλές φορές είναι αρνητικό το ταμείο. Κατά κύριο λόγο, πλέον αρνητικό βγαίνει το ταμείο. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συνεχίσουν, να υπάρχουν, να έχει ζωή κάθε επιχείρηση. Δύσκολο πλέον, δηλαδή έχουν φτάσει στα όρια τους. Έχουν κατεβάσει τις τιμές, όταν μιλάμε για επιχείρηση, όσο δεν πάει. Για να υπάρχει συνέχεια σε κάθε επιχείρηση τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει τις επιχειρήσεις. Ούτε αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, αυτοί. Αλλά και αυτοί οι οποίοι εξαγγέλνουν διάφορα δεν το ξέρουν. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λίγο πριν κλείσουμε, να ρωτήσω λίγο κάτι. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία, τα είπαμε τα θετικά, αρνητικές εμπειρίες υπήρχαν. Δηλαδή, ξεκινήσατε φαντάζομαι με μια αισιοδοξία, με έναν ενθουσιασμό. Ήρθαν στιγμές ή κάποια γεγονότα τα οποία να σας φρέναραν αυτή την προσπάθεια. Φυσικά, πρώτα απ' όλα ήμασταν όλοι, δεν είμαστε γνώση των πραγμάτων, δεν έχουμε ξανασχοληθεί με κάποιο κόμμα ενεργά έτσι όπως είμαστε. Αλλά αυτό κακό δεν είναι. Οι περισσότεροι που έχουν ασχοληθεί διαχρονικά έχουν φτάσει στη χώρα μας εδώ που τη Εγώ μιλάω και περισσότερο εδώ για το πενταμελές που είμαστε, που δεν έχουμε ξανασχοληθεί να είμαστε πενταμελές κόμματος. Το τρέχουμε όπως μπορούμε, όσο γνωρίζουμε. Σίγουρα έχουμε κάνει και εμείς κάπου τις κοιλιές μας, γιατί δεν γνωρίζουμε πράγματα. Αλλά κάθε φορά κάποιος μας μετατσίμασε, ψυχωνόμαστε, προχωράμε. Κάποιος απ' έξω θα έρθει, θα μας εμψυχώσει και γι' αυτό θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου, γιατί για εμάς είναι δύναμη αυτό. Όσο και να τρέχεις, κάποιος πρέπει να σας μπρώξει μερικές φορές και λίγο. Λογικό είναι. Θα κάνετε και κοινές παρουσίες με τους άλλους υποψηφίους. Ναι, με τον κύριο Γιουβρή Γιώργο θα πηγαίνουμε σε μέρη μαζί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Υποψήφιοι στο ίδιο κόμμα, είμαστε με ίδιο σκοπό. Δεν έχουμε σωστό. Να. Αυτό δείχνει και την ομαδικότητα και τη ζωή. Βέβαια, από την αρχή μαζί ήμασταν. Που γίνεται. Να πούμε λίγο αν έχετε έτσι πρόχειρα και τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο. Τώρα μου πιάνετε τέτοιο, έχω ξεχάσει ονόματα, αλλά είναι δύο φίλοι από την Καρδίτσα. Εδώ έχουμε έναν άλλο κύριο από την Καλαμπάκα, αλλά έχω ξεχάσει τα ονόματα παντελώς. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, όπως μας είπε και ο κύριος Αλικάκος, μάλλον ο κύριος Ευγενίδης προχθές, αλλά και ο κύριος Στάσιος με τον κύριο Μιχαηλίδη, έχουν συνδυασμούς σε όλη την επικράτεια. Ναι. Το στόχο το δικό σας τον είπαμε. Ο στόχος του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας ποιος είναι? Γιατί για να κατεβάζει κάποιος πλήρες σχεδόν συνδυασμούς σε όλη την επικράτεια, βάζει, θα έλεγα, και τον πύχη ψηλά. Ο λίγο ψηλά. Ο στόχος αν και είναι... εσείς για 4 μήνες καταφέρετε πάρα πολλά ήδη. Ο στόχος είναι να μπει στη Βουλή. Αυτό. Για να ακουστεί. Αλλά πάντα μιλάμε με το... Έχουμε στο μυαλό μας τα καλύτερα αποτελέσματα. Μακάρι να πάει έτσι, γιατί όταν μπαίνει και στη Βουλή, ακούγεται η φωνή σου. Και να πούμε ότι επειδή είναι νέο κόμμα, δεν ξέρω, θέλει δύναμη για να κρατηθεί εκτός Βουλής.
θέλει πολύ μεγάλο στέμμα για να κατευθυνθεί. Η είσοδο στη Βουλή ενός κόμματος νέου, όπως είναι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, σημαίνει και αυξημένες ευθύνες, αλλά και σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει θέση την επόμενη μέρα σε πιθανές εκλογικές συνεργασίες, γιατί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν πρόκειται να έχουμε αυτοδυναμία. Μάλλον η επόμενη μέρα θα έχει ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μπούμε με την αξία μας και με τις αρχές μας και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουμε και αυτό δεν μπορεί να συμβεί, να καταπατήσουμε το καταστατικό. Γιατί λέμε πράγματα τα οποία, εάν τα καταπατήσουμε εμείς οι ίδιοι, μπορούν να μας μηνύσουν. Λέμε πράγματα τα οποία δεν υποσχόμαστε, πράττουμε σε αυτό το καταστατικό μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί βέβαια είναι αυτό που λέει ο λόγος, δάσκαλε που δίδασες και νόμο δεν είναι κράτης. Άρα λοιπόν, επειδή είπατε προηγουμένως για αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, βέβαια ο κ. Σαμαράς πρέπει να κοιτάξει το οίκο του, αλλά όσον αφορά τα μικρά κόμματα, έχει έτσι δίκαιο μια οπτική γωνία. Μπορούν άνετα να λένε κάποια πράγματα, έχοντας τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να τα υλοποιήσουν. Εσείς έχετε δεσμευτεί για συγκεκριμένες αρχές, για συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Και είναι πολύ εύκολο σε όλους εμάς οι Έλληνες πολίτες και να σας ελέγξουμε. Βέβαια. Και να είμαστε ανοιχτοί να μας ελέγξουν σε όλα. Μάλιστα. Στο κλείσιμο. Ναι. Επειδή είπατε ότι κάνετε κάποιες επαφές περιοδίας, αλλά και να θέλετε, αποκλείεται να έχετε δυνατότητα να μιλήσετε με όλους τους Τρικαλινούς πολίτες. Όχι. Να σας δώσω λοιπόν την ευκαιρία, αν υποθέσουμε ότι είχατε απέναντί σας όλους τους ψηφοφόρους ή έναν έναν ξεχωριστά, τι θα του λέγατε. Και βέβαια θα έχει μια αξία να μας πείτε γιατί να ψηφίζουν Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας οι Τρικαλινοί πολίτες και γιατί να επιλέξουν και την Ηλιάνα Στέφου. Να ψηφίσουν Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει παρελθόν να κριθεί για ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν φέρει στην τωρινή κατάσταση. Είναι μπροστά σε πολλά πράγματα, όπως ανέφερε με το καταστατικό του, το οποίο κατακρίνουμε όλο αυτό που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στη Βουλή. Και εγώ έχω να πω ότι, όπως είπε, η ψήφος είναι δύναμη. Με αυτό μπορούμε να αλλάξουμε τη δεδομένη στιγμή έτσι πως είναι η Ελλάδα. Να φύγουν τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία λένε ότι κάνουν καινούργια αρχή. Πώς κάνουν καινούργια αρχή, από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα άτομα τα οποία είναι 20 και 25 χρόνια και μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Αυτό. Είναι δύναμη. Όσον αφορά για μένα. Για εσάς. Για μένα μου δοθεί ευκαιρία, νέο ξεκίνημα, νέα ελπίδα, όπως λέω και στο φυλάδιό μου, να με ψηφίσουν και έχω όλη την καλή πρόθεση και τη διάθεση, το τρέχω όσο δεν πάει και ας είμαι άσχετη, το λέω έτσι πως μπορώ να το πω, των πραγμάτων και μπορώ. Κυρία Στεφού, τους σχετικούς τους είδαμε. Ναι, τους άσχετους. Δεκαετίες τώρα. αυτό που ήταν αυτονόητο, εμείς το κάναμε ζητούμενο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι προτιμούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άγουροι ακόμα και στην πολιτική σκέψη και στην άσκηση εξουσίας από αυτούς οι οποίοι διαχρονικά ασκήσαν εξουσία και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πολύ μεγάλο ευθύνη για το σημερινό κατάρτημα της χώρας. Είχαμε και φωτεινές εξαιρέσεις πολιτικούς. Βέβαια. Οι οποίοι τιμήσαν το ρόλο τους και το αξίωμά τους, αλλά δυστυχώς σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουμε πολλούς, μα πάρα πολλούς Τζοχατζόπουλους, Μαντέλιδες, Τσουκάτους και άλλους τέτοιους πολιτικούς. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ, περισσεύουν θα έλεγα. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, γιατί έχουν γίνει ένα με την καρέκλα. Πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε λίγο και πάλι την ωραία βραδιά που ετοιμάζεται για αύριο. Αύριο 9 η ώρα στο καφέ Καμπρίνους. Περιμένω να γνωριστούμε, όποιος θέλει. Δεν είναι η πόρτα ανοιχτή για οποιονδήποτε. Λίγο μετά τις 9. Λίγο μετά τις 9, βέβαια. Ποτό, εκεί. Καλή κουβέντα. Ποτό, και καλή παρέιτσα. Κουβέντα, παρέιτσα. Χαλαρά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έτσι, εύχομαι ότι καλύτερο για αύριο, σε αυτή την όμορφη φιλική βραδιά που ετοιμάζεται. Σας είπα ότι εκτός του πρώτου, το ποτό μου θα το πιω εκεί μαζί σας. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.